Καλησπέρα στα ζουζούνια, στους gamers και σε όλους αυτούς που παρακολουθούν αυτό εδώ το υπέροχο κανάλι. Είμαστε σε διαμέρισμα της κολονίας. Μόλις έχει τελειώσει η δουλειά μας στα της Gamescom 2024 και είμαστε εδώ για να κάνουμε το recap, το wrap-up της έκθεσης. Έχω εδώ πρόεδρο όλων των προέδρων και θέμαρο σκυλί του πολέμου για να μιλήσουμε και να πούμε έτσι εντάχει, δεν θα κάνουμε έτσι πολύ, πολύ μεγάλο βίντεο, τα όσα είδαμε, τα όσα βιώσαμε, τα όσα ξεχωρίσαμε από αυτήν εδώ την έκθεση που είτε μας αρέσει είτε όχι είναι η μεγαλύτερη gaming έκθεση του πλανήτη. Και εγώ φέτος την βρήκα αρκετά ok. Μπορεί να μην είχε το show του Jeff Keighley, να μην ήταν φωτιά. Θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Ναι. Ήταν ποτέ φωτιά? Ήταν σε κάποια games ναι, 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 φωτιά? Όταν ήταν ο Kojima ήταν. Αυτό και εγώ το λέω, τότε είναι πολύ δυνατό. Θύμισε μου γιατί έχω ξεχάσει, είχε παρουσιάσει Death Stranding. Και πολύ αναλυτικά, το πρώτο αναλυτικό gameplay ήταν στην Gamescom. Ναι. Το πρώτο τρέιλερ ήταν στην Gamescom. Αναλυτικό. Όχι τρέιλερ, gameplay, αναλυτική παρουσίαση. Οκ, okay, γιατί νομίζω το πρώτο τρέιλερ ήταν η 3 που είχαμε πάθει την πλάκα μας, ναι, να ναι, θυμάστε. Εντάξει. Και μετά μάλλον ήταν στην Gamescom που είδαμε. Ναι, ρε παιδιά, ξεχνιέται αυτό στην E3 που κατέβαινε τα σκαλιά, τα άσπρα. Ναι, 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 ναι. Και λέει I'm back και παίζει το τραγούδι. Okay. Αυτό είναι από τις legendary στιγμές στο gaming. Ωστόσο, να πω λίγο για το Opening Night Live ότι εγώ επειδή είχα μηδενικές προσδοκίες μετά το Summer Game Fest, το οποίο δεν ήταν λίγο μέτριο ως απογοητευτικό το show που είχε, είχα πολύ μικρές προσδοκίες. Και εγώ. Και όχι για το τι φταίει ο Τζεφ, γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση στην βιομηχανία κτλ. Λέω, OK, δεν ξέρω τι θα δούμε. Mm-hmm. Αλλά ήταν αρκετά καλό, αν το καλοσκεφτείς. Ικανοποιητικό, OK. Ήταν μια χαρά. Ας μην μείνουμε, κάναμε recap. Το έχουμε αναλύσει, ναι. Ας μιλήσουμε για τα παιχνίδια. Καταρχάς, για τα παιχνίδια τα οποία έχετε δει previews εδώ στο Inferno, δεν έχει νόημα να σπαταλήσουμε ούτε 30 δευτερόλεπτα, γιατί έχουμε κάνει αναλυτικά previews, εντός αγωγικών το αναλυτικά, γιατί εντάξει, πόσο ακόμα να μιλήσεις για ένα παιχνίδι που έπαιξες 15-20 λεπτά. Αλλά ας μιλήσουμε, συνολικά παίξαμε περίπου 30 παιχνίδια που αυτό μας λέει ότι κάναμε καλή μπάζα από gaming εμπειρίες. Παίξαμε ή είδαμε, για να είμαστε και πιο ακριβείς, και φεύγουμε από την κολονία γεμάτοι με παιχνίδια και με παιχνίδια που περιμένουμε. Παίξαμε και μικρά και πολλά καλά μικρούλια, αλλά παίξαμε και πολλά μεγάλα που έρχονται ή είδαμε τέλος πάντων και μεγάλα που έρχονται. Μου επιτρέψεις να πω κάτι πριν περάσουμε στα παιχνίδια. Εγώ είδα και αρκετά παιχνίδια που δεν θα έβλεπα εύκολα άλλες χρονιές. Επειδή είχαμε χρόνο τα χώσαμε. Mm-hmm. Δηλαδή ας πούμε έπαιξα στουμφάκια. Mm-hmm. Έπαιξα Power Rangers. Ένα από τα καλά των εκθέσεων αυτών είναι όταν πας εκεί και έχεις αντιμέτωπος με τον αντιμέτωπος. Είσαι στο ίδιο δωμάτιο με τον developer που τα φτιάχνει. Καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει ένα άκοπο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που φτιάχτηκε χωρίς σκόπο ή χωρίς προσπάθεια ή που δεν το πονάει κανείς. Παιδιά, είναι άλλο πράγμα γιατί τα μεγάλα συνήθως παιχνίδια τα βλέπεις με πολύ κόσμο, σε μεγάλες παρουσιάσεις, δεν έχει αυτό το προσωπικό στοιχείο. Θέλω να σας πω ότι ας πούμε τη μισή ώρα που έπαιξα στουμφάκια με τους δύο developers, ήταν δύο παλικάρια να ήταν 30 χρονών, δεν πρέπει να ήταν, ήταν mm-hmm. πιτσιρικάδες. Ναι. Και πόσο χάρηκαν όταν τους έδωσα feedback, όταν τους είπα ότι μου αρέσει το που βλέπω κτλ. Κτλ. Μετά είδα Epic Mickey, ένα remake. Λες εντάξει σιγά τώρα, πώς το δύο. Τρία χρόνια το δουλεύουν, ένα στούντιο στην Αυστρία. Επίσης με τρομερό άγχος. Μας έλεγαν, ξέρω εγώ, δουλεύαμε καθημερινά με τον Warren Spector για να βγει το αποτέλεσμα που θέλαμε κτλ. Και νιώθουμε ευγνώμονες κτλ. Δηλαδή, παιχνίδια που άλλες φορές μπορεί να τα κάνεις dismiss, ξέρεις, να πεις εντάξει, μωρέ, σιγά το πράγμα, ξέρω εγώ, απαχτεί ή οτιδήποτε. Έχουν από πίσω όλα, ανεξαιρέτως όλα. Ανθρώπους που έχουν ιδρώσει αυτά τα παιχνίδια, έτσι. Κοίταξε. Και αυτές οι εκθέσεις νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμες για αυτό. Για να σου πω και εγώ τη δικιά μου άποψη. Πέρα από το ότι η εντολή μπορεί να σκοπεύει σε μία αρπαχτή, η δουλειά ποτέ δεν είναι αρπαχτή. Σωστά. Και οι developers είναι developers. Αυτοί δουλεύουν είτε
είναι ένας τίτλος που σκοπεύει απλά να αρπάξει χρήματα, είτε ξέρω εγώ να αφήσει ιστορία στο gaming, το σίγουρο είναι ότι οι developers, οι θνητοί, θα το θέσω έτσι και ας μου επιτραπεί η έκφραση, οι θνητοί αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν, εργάζονται, χύνουν υδρότα, χύνουν αίμα, οπότε θέλουν δεν θέλουν, είναι κόπος, είναι ο υδρότας τους. Εκείνη τη στιγμή δεν σου παρουσιάζουν την εντολή που έχουν από τα πάνω κεφάλια, σου παρουσιάζουν αυτό που τόσο καιρό εργαζόντουσαν και σκάλιζαν. Συμφωνώ απόλυτα και εμένα γι' αυτό εκτιμάω πάρα πολύ το χρόνο μου σε αυτές τις εκθέσεις, γιατί έχεις την ευκαιρία να είσαι σε ένα δωμάτιο μισή ώρα με τους ανθρώπους που το φτιάχνουν και να μιλήσεις και λίγο φιλτράρεις. Και με ειλικρίνεια να δεις, ψάχνουν το βλέμμα σου. Ξεκάθαρα. Δηλαδή σήμερα το είδα εγώ. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Και ιδίως τις τρίτες μέρες που είναι όλοι πτώματα, ναι, είναι πιο χαλαροί. Ναι. Είναι πιο χαλαροί και ανοίγονται πιο εύκολα και συζητάς χαλαρά. Το συνάντησα εχθές στην THQ πολύ έντονα κι εγώ. Τέλος πάντων, ας τα πιάσουμε λίγο σιγά σιγά τα πράγματα. Έχεις εσύ μια λίστα με παιχνίδια που έχουμε δει. Ναι. Παιδιά, για να μιλήσουμε για τα 30 παιχνίδια που είδαμε, θέλουμε 4 ώρες βίντεο. Και δυστυχώς ο χρόνος, γιατί τα παιδιά σε λίγο θα φύγουν, είναι λίγο παράξενος, θα μείνουμε στα σημαντικά ή σε αυτά που δεν τα καλύψαμε σε προηγούμενα previews. Εντάξει, εγώ ας πούμε έχω 2-3 πράγματα που θέλω να τα πω τώρα. Ναι, και εγώ. Πρώτη φορά. Θέλετε να ξεκινήσω? Ναι. Μου δίνετε το. Μου το δίνεις θεμάρε. Εννοείται, φίλε. Ευχαριστώ, αδερφούλη. Θέλω να μιλήσω για το Stalker 2. Mm. Το οποίο φέτος το είδα, το έπαιξα. Δεν κάναμε preview γιατί εντάξει, έχουμε μιλήσει ήδη πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Αλλά θα ήθελα έτσι να μου δώσετε 1,5 λεπτό να πω αυτά που θέλω. Όπως θυμάστε πέρυσι, το παιχνίδι το είδα πολύ ανέτοιμο, με πάρα πολλά προβλήματα τεχνικά. Δεν έκρινα το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό, έκρινα όμως ότι δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση στο τεχνικό κομμάτι, με πολλά glitch, πολλά bugs. Δεν. Είχε πολλά θέματα και με άγχωσε πάρα πολύ. Στο Summer Game Fest επίσης το είδα σε αρκετά καλύτερη κατάσταση, αλλά όχι ακόμη τέλειο. Η αλήθεια είναι ότι το demo που έπαιξα στην Gamescom, ένα περίπου 40 λεπτό, το είδα όχι απλά σε καλύτερη κατάσταση, το είδα πάρα πολύ ok. Μα πάρα πολύ ok, στο τεχνικό τομέα. Επίσης, ήταν ένα demo σαφέστατο, με αρχή, μέση, τέλος. Έδειξε πολύ το πόσο stalker είναι και εστίασε στο horror κομμάτι, στο creepy της ατμόσφαιρας κομμάτι. Είδα τέρατα, είδα bandits, είδα μάχη, είδα το anomalies με ραδιενέργεια κτλ. Γενικότερα, αυτό που είδα μου άρεσε πάρα πολύ. Κρατάω μία επιφύλαξη για το αν θα μου αρέσει η λίγο πιο αμερικανική στροφή που έχει πάρει το παιχνίδι σε επίπεδο voiceovers και λίγο στυλ. Ελπίζω ότι αυτό θα εξαλειφθεί επειδή θα το παίξω στην αυθεντική γλώσσα. Έτσι, από εκεί και πέρα το παιχνίδι, παιδιά, τεχνικά αυτό που είδα, δεν ξέρω στο τελικό πώς θα είναι, αν θα είναι γεμάτο με bugs, εγώ το 40 λεπτό που έπαιξα το είδα τεχνικά αρτιότατο. Τα γραφικά έπαιξα PC έκδοση, γραφικά πανέμορφα, τρέχει ομαλότατα, τα animations ok, κανένα πρόβλημα με glitches και bugs, όλα ήταν μια χαρά. Ξεαγχωθείτε λοιπόν για το Stalker 2 και σταματάω να μιλάω. Παρακάτω. Το οποίο βγαίνει τον Νοέμβριο, να πούμε έτσι. Πλέον βγαίνει Νοέμβριο, ναι. Πήρε μια μικρή καθυστέρηση από το Σεπτέμβριο, Νοέμβριο. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη αυτή η καθυστέρηση. Παρακάτω. Να πω εντωμεταξύ εδώ πέρα ότι το ίδιο που λες, Σάκη, παρατήρησα και εγώ στο Space Marine 2. Okay. Θα πω μόνο αυτό, δεν έχει αλλάξει η άποψή μου σε σχέση με πέρυσι. Έφεραν το ίδιο demo, το ίδιο κομμάτι δηλαδή του campaign, αλλά ήταν πολύ πιο polished. Okay. Και δηλαδή το σεβάστηκαν τον παιχνίδι τους και λένε αντί να το κυκλοφορήσουμε, έδωσαν τα απαραίτητα delays. Ναι. Και το έχουν φέρει σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Τίμιο. Αυτό βγαίνει δηλαδή 9 Σεπτεμβρίου, νομίζω 8 κάπου εκεί. Τίμιο. Έχει μέρες να βγει. Και ναι, όταν το κάνεις αυτό, δείχνεις ότι το σέβεσαι λίγο το παιχνίδι σου. Αντί να το πετάξεις ό,τι κατάσταση να είναι και λένε θα το πατσάρω μετά. Γενικά έχουν ακουστεί πάρα πολύ καλά λόγια, το περιμένουμε. Ναι, ναι, φαινόταν φωτιά, παιδιά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή είναι άκρος απολαυστικό, με βαρύτητα σαν το Gears, super gory, να φεύγουν δηλαδή χέρια, πόδια από εδώ και από εκεί.
πολύ απολαυστικό στο gameplay. Από τα λίγα εναπομείναντα έτσι μεγάλα first person shooter παιχνίδια. Third person. Α, είναι third person. Third person είναι, ναι. Είναι Gears. Α, οκ. Ούτε cover έχει. Εντύπωση για το παιχνίδι τότε. Το Gears προέρχεται από τους ογκώδεις χαρακτήρες, όχι από το cover. Ναι, όχι, όχι. Νόμιζα ότι ήταν first person, παιδιά. Όχι, όχι, είναι third person. Οκ. Okay. Έχεις κάτι άλλο να πεις? Έχεις... εντάξει, έχουμε κάνει preview, είπαμε, για το Age of Mythology Retold. Για το Age of Mythology τα έχω πει αναλυτικά. Να πάτε να τα δείτε ακριβώς τα προηγούμενα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Έχουμε κάνει preview για το Civilization 7 μαζί, είναι στο ίδιο βίντεο. Επίσης, να πάτε να το δείτε, οπότε δεν θα ξοδέψουμε χρόνο σε αυτό. Έχουμε κάνει preview για το Indiana Jones, το οποίο και αυτό με ενθουσίασε εμένα από την παρουσίαση που είδα. Δεν έχω μιλήσει για το Starfield Shattered Space, που επίσης είδα μια παρουσίαση αναλυτική, gameplay. Καταρχάς να πω ότι είναι το επόμενο μεγάλο expansion του Starfield. Είναι θαρώ το κομμάτι που λίγο θα ξανααναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για το παιχνίδι. Εγώ το βρήκα εξαιρετικό, πολύ κοντά στα δικά μου γούστα. Είναι, φανταστείτε, μια νέα, ένα μεγάλο mission timeline, το οποίο διαδραματίζεται σε ένα συγκεκριμένο πλανήτη. Και ουσιαστικά λειτουργεί λίγο αυτόνομα, έτσι δεν είναι? Λειτουργεί αυτόνομα, αλλά δεν σημαίνει ότι άπαξ και το ξεκινήσεις δεν μπορείς. Όχι, να συνεχίσεις το πόλεμο. Μπορείς να φύγεις, αλλά για να το τελειώσεις μένεις σε αυτόν εδώ τον πλανήτη. Μπορείς να το πάρεις από την αρχή και να το τελειώσεις μέχρι τέλος, χωρίς να επηρεάσει και πολύ το υπόλοιπο παιχνίδι σου. Ναι. Είναι ένας πλανήτης στον οποίο έχουν γίνει πειράματα. Κάτι έχει πάει πάρα πολύ στραβά και πηγαίνεις να εξερευνήσεις τι έχει συμβεί. Αυτό από μόνο του καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα horror κλίμα. Mm-hmm. Ο πλανήτης είναι πολύ διαφορετικός από αυτό που έχουμε συναντήσει στα υπόλοιπα Starfield, στο υπόλοιπο κομμάτι του Starfield. Έχει ένα άλλο πολιτισμό. Μοιάζει λίγο με Alien. Λίγο, πώς το λένε το άλλο, τον Alien, το... την πρώτη ταινία, το Prometheus. Okay. Έχει ένα λίγο τέτοιο στυλ, σκοτεινό, πολύ αίμα, πολύ βία, πολύ σκληρό φάνηκε. Εντάξει, εννοείται από θέμα εξοπλισμού, ιστορίες, έχει πολύ, πολύ νέο υλικό. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είδα έτσι αδιάκοπο gameplay, πολύ σοβαρό, πολύ, πολύ horror, πολύ όμως. Το καταευχαριστήθηκα. Είναι κυρίως σε κλειστούς χώρους, labs και τέτοια. Όχι μόνο. Έχει τέτοια πολύ, labs, ιστορίες, κατακόμβες και τα λοιπά, σπηλιές. Αλλά μπορεί, ο πλανήτης αυτός έχει πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Καινούριος. Λέγεται, νομίζω, Torum. Συγγνώμη λίγο, live εκπομπή είμαστε άλλωστε. Επιτρέπετε, Σάκη μου. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Varum. Κάπως έτσι, Varum. Εγώ αυτό που είδα μου άρεσε πάρα πολύ, κυκλοφορεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Α, ένα σημαντικό και κλείνω. Ανοίγουν, λέει, στον πλανήτη κάτι Vortex, τύπου Black Mesa, mm-hmm. Half-Life, κάτι σχετικό έχει γίνει. Όσο πας μας ψήνεις περισσότερο, ένα ξέρεις. Ναι. Αυτό αφορά το πείραμα. Μοιάζει πολύ με τον Black Mesa, με το σκηνικό. Μπαίνουν τέρατα, αλλά δεν είναι μόνο τα τέρατα αυτά τα οποία, λέει, θα αντιμετωπίσεις, έχει κι άλλα. Τέλος πάντων, πολύ ενδιαφέρον το Shattered Space, παιδιά, πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από ό,τι κατάλαβα, πάνε να στήσουν μια έτσι πιο γραμμική εμπειρία μέσα στον κόσμο του Starfield, ουσιαστικά. Μια πολύ γραμμική, ναι, παρένθεση μέσα στο Starfield που... το καραγούσταρα. Επίσης, αυτό που είδα. Νιώθω ότι, ας πούμε, το κεντρικό Starfield είναι πιο κοντά σε Interstellar 2001, ξέρεις, τέτοιου είδους science fiction. Ναι, ρε, εδώ πάνε να εξερευνήσουν κάτι πιο χώρο. Ναι. Μάλιστα. Και με ψήνει. 30 Σεπτεμβρίου. Και είπαμε πόση διάρκεια έχει περίπου, ας πούμε, το... Νομίζω ότι μας είπανε για καμιά 20 ώρες. Είναι σαν κανονικό παιχνίδι. Με επιφύλαξη όμως, παιδιά, γιατί μπορεί να λέω βλακίες και να μπερδεύω στο μυαλό μου όλες αυτές τις πληροφορίες που έχω ακούσει τόσο καιρό. Αλλά πιστεύω ότι είναι σίγουρα 15 ώρες. Ναι, ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Εγώ για το παιχνίδι που θέλω να σας μιλήσω, επίσης λένε πάρα πολύ μεγάλο, γιατί όπως είπες και εσύ, Master Hunter και τα λοιπά, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, ναι. Θα έχουμε πει. Δεν νομίζω ότι αξίζει να ξανασχοληθούμε.
Θέλω να σου μιλήσω για το Flint. Ένα παιχνίδι το οποίο βγαίνει 24 Οκτωβρίου. Είναι πολύ κοντά δηλαδή. Εγώ δεν το ήξερα ιδιαίτερα. Και είναι από τα πιο ωραία μείγματα κόμιξ αφήγησης μέσα σε παιχνίδι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ωραίο. Είναι μια αυθεντική πειρατική εμπειρία. Με ποια έννοια? Ας πούμε, για να κάνεις level up δεν πρέπει να σκοτώνει. Δηλαδή δεν, μέσα από τις μάχες δεν παίρνεις XP και μετά κάνεις level up. Αλλά το θησαυρό που παίρνεις πρέπει να τον μοιράζεις στο κρού σου. Μόνο όταν μοιράζεις το θησαυρό μπορείς να κάνεις level up. Αλλά ταυτόχρονα με τα λεφτά του θησαυρού αυτού μπορείς να πάρεις και αντικείμενα και πράγματα που θα σε βοηθήσουν σε εσένα, ας πούμε, στη μάχη. Οπότε πρέπει συνέχεια να ισορροπείς και να ζυγίζεις τι θέλεις. Θέλεις να μοιράσεις θησαυρό και να ανέβεις XP και να ανεβάσεις και τους κρού σου ή να αγοράσεις πράγματα. Ναι. Θέλω να σου πω, μου φάνηκε πολύ ωραία ιδέα για την έννοια του πειρατή, ας πούμε, που το παν είναι το loot που παίρνεις, έτσι, το τέτοιο. Πολύ ωραίο σύστημα μάχης, φαίνεται να έχει πολύ ενδιαφέρον σενάριο. Σκέψω ότι το tutorial, παιδιά, εμένα από εκεί με κέρδισε, το tutorial ξεκινάς ναυαγό σε μια βάρκα και επειδή δεν έχεις τι να φας, για να σου μάθει να κινήσεις το χώρο, σε βάζει να κυνηγάς τον τέτοιον σου, τον. Πώς να το πω τώρα, τον φίλο σου, ας πούμε, που είναι εκεί μαζί, για να τον φας, επειδή πεινάς. Κλαίω. Και ο άλλος προσπαθεί να σε αποφύγει, ξέρω εγώ. Κλαίω. Ναι, οπότε καταλαβαίνετε το στυλ, είναι αυθεντικά πειρατικό, δηλαδή δεν είσαι καλός άνθρωπος που λέμε. Έτσι, okay. Δεν είσαι καλός άνθρωπος, είσαι λίγο mischief. Και το βρήκα το κόμικ στοιχείο, δηλαδή οι εικόνες που πετάγονται την ώρα που παίζεις, δεν είναι ότι σταματάει και έχει cutscene με κόμικ. Εκεί που παίζεις, σου πετάγονται εικόνες. Mm. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ καλό φτιαγμένο. Δηλαδή, μου έκανε αίσθηση αυτό το παιχνίδι, 23 Οκτωβρίου βγαίνει, είναι turn-based, αλλά μου είπε ότι δεν θα έχει τόσο μεγάλη έμφαση στο να είναι δύσκολο ή δεν ξέρω κι εγώ να παιδέψει τον παίχτη, γιατί θέλει να τελειώσει την ιστορία. Ωραία. Οπότε, πολύ ευχάριστη έκπληξη. Μάλιστα. Θέμα, ρε. Εγώ δεν έχω μιλήσει στο κανάλι αυτό. Έχω πει πολύ σύντομα στα recaps που κάνουμε για τον Γερμανό, για το Empire of Ants. Okay. Το οποίο, παιδιά, για μένα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη και είναι το παιχνίδι που κράτησα. Το αναπάντεχο παιχνίδι που κράτησε από την Gamescom, το οποίο παίζει ως ένα μυρμήγκι. Βασίζεται σε ένα βιβλίο, από ό,τι μου είπε. Γιώργο, ότι υπάρχει σαν βιβλίο. Ναι, ναι, γιατί στον τίτλο λέει κάτι από πάνω, το όνομα του συγγραφέα, ας πούμε. Mm. Και είναι, παιδιά, μια αυθεντικά μυρμηγκίσια εμπειρία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν μου λέει κάτι, δεν είχα υπάρξει ποτέ μυρμηγκί. Δεν λίγο ανατριχιαστικά αυτά τα έντομα, τα μικρά, τα τέτοια. Καλά, αν έχει εντομοφοβία, δεν το ακουμπά έτσι, δεν το κοιτά καν. Το πάω τώρα στον αδερφό μου αυτό. Παιδιά, έχουν σκεφτεί όλο το κομμάτι το τι σημαίνει να είσαι μυρμήγκι, δηλαδή το πώς συλλέγει η στροφή, το πώς συνεργάζονται όλα τα μυρμήγκια μεταξύ τους. Και είναι μεν strategy παιχνίδι, το οποίο έχεις έναν χαρακτήρα ο οποίος μπορεί να ελέγχει τις στρατιές, αλλά δεν είναι ότι είσαι από πάνω σε φάση και επιλέγεις με το ποντίκι τα στρατεύματα με αυτόν τον τρόπο. Είσαι ο Ant-Man. Όχι, δεν είσαι κατά κάποιο τρόπο Ant-Man, αλλά είσαι το Ant-Ant. δηλαδή περπατάς με τον χαρακτήρα σε third person, περιηγείσαι κανονικά μέσα στο περιβάλλον και ταυτόχρονα λες εκείνα τα μυρμήγκια πηγαίνετε εκεί, αυτά τα μυρμήγκια εκεί. Υπάρχουν δηλαδή ειδικά μυρμήγκια τα οποία θα κάνουν περισσότερο damage σε άλλου είδους κτίρια, σε άλλου είδους τέτοια. Μπορείς π.χ. να πάρεις τους workers, να τους βάλεις να μαζεύουν ένα μήλο και το βλέπεις σιγά σιγά που το μήλο δεν το μεταφέρουν απλά, το κόβουν κομματάκια και μεταφέρουν τα κομματάκια στη βάση και σιγά σιγά το μήλο μειώνεται μέχρι που τελειώνει ως διαθέσιμος πόρος προς εξόρυξη όπως θα έκαναν σε άλλο strategy game. Πάρα πολύ διασκεδαστικό και μου άρεσε η αυθεντικότητα που έχει, δηλαδή είναι κάτι πραγματικά, είναι πραγματικά πρωτότυπο και πραγματικά το έχουν σκεφτεί πολύ καλά, δηλαδή δεν το πάνε με game logic, το πάνε με... Έχει game logic σε κάποια σημεία, αλλά το πάνε με simulation still. Okay. Το πάνε σαν είσαι μυρμήγκι. Βγαίνει φέτος. Βγαίνει φέτος στα πολύ κοντά, δεν θυμάμαι πότε, παιδιά. Φέτος κάτι έχω πάθει και δεν μπορώ να δω καμία ημερομηνία. Δεν πειράζει. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Είναι σαν κενό στο μυαλό μου ημερομηνία. Το μόνο εύκολο είναι να γκουγκλάρει κάποιος μια ημερομηνία. Ενώ αυτά εδώ που μας μεταφέρεις εσύ, αγαπητέ, είναι πιο εύκολα. Ανεκτήμητα. Είναι ανεκτήμητα αυτά που μας μεταφέρεις. Η hands-on εμπειρία μου, ναι, είναι ανεκτήμητα. Λοιπόν, να πω και εγώ για ακόμη ένα που είδα. Βασικά είδα, θέλω να πω και για κανένα 2-3 ακόμα που δεν έχουμε μιλήσει. Σάκη, θέλω να μου πεις σε παρακαλώ για το Atomfall. Το οποίο πέρασε λίγο απαρατήρητο, αλλά ρε φίλε, όταν είχα δει το πρώτο τρέιλερ, νόμιζα καταρχάς ότι είναι το Atomic Heart Sequel. Ναι, οκ. Okay. Μου βγάζε κάτι τέτοιο και με είχε ιντριγκάρει πάρα πολύ. Τι λοιπόν, φάση είναι αυτό? Πήγα, έπαιξα το Atomfall, είχε μια πολύ... ένα καταλαβίστικο demo,
το οποίο η αλήθεια είναι ότι απλά σε πετούσε σε ένα κλειστό κομμάτι, λόγω του demo κλειστό κομμάτι, γιατί σου λέγε αυτό δεν είναι διαθέσιμο στο demo, αυτό δεν είναι διαθέσιμο στο demo, αυτό δεν είναι διαθέσιμο στο demo. Αλλά σε άφηνε λίγο να περιηγηθείς, λίγο να κάνεις και ένα δυο micro quest, να παίξεις λίγο με τον κόσμο, να μιλήσεις, να κάνεις. Τέλος πάντων, πρόκειται για ένα post-apocalyptic στο ύφος των Stalker και του Atomic Heart παιχνίδι. Τεχνικά το βρήκα από τα ομορφότερα που είδα φέτος. Η μηχανή γραφικών είναι πανέμορφη. Sorry, μου διαφεύγει, δεν ξέρω ποια είναι. Αλλά αυτό που είδα, επειδή το έπαιξε PC, ήταν από τα πιο crispy πράγματα που έχω δει. Γκέιμπλεϊακά το είδα, ok, εντάξει, το shooting κομμάτι του κτλ. Αλλά... Τι φάση είναι σοβιετικό αυτό, Σάκη? Ναι. Okay. Ναι, έχει αυτό το στυλ. Αλλά αυτό που δεν μπόρεσα να καταλάβω είναι για ποιο λόγο επέλεξαν απλά να βάλουν ένα κομμάτι που είναι σαν tech demo, ας πούμε. Δεν είχε και πολλά πράγματα να δεις και να κάνεις. Τα NPCs δεν πολύ σου μιλούσανε, 2-3 εχθροί εμφανίστηκαν, έπρεπε να τους πυροβολήσεις ή να σου την πέσουν δηλαδή και να τους εξοντώσεις. Αυτό. Αυτό που είδα, αν έχει κάποιο είδους ουσία, είναι καλό. Αλλά δεν ξέρω αν έχει ουσία. Δηλαδή δεν είδα κάτι στο demo που να πω, να καταλάβω. Είναι ένα open world, ναι, post-apocalyptic game, αλλά δεν κατάλαβα και περισσότερα παίζοντάς το. Δεν ξέρω τι γίνεται, πώς δουλεύει, πώς λειτουργεί. Καταλαβες, και ξέρεις τι, τους ρώτησα, ήταν εκεί οι developer, τους λέω, εδώ, not available. Το άλλο, not available, δεν είχε ήχο. Και λέω, ναι, σε κάποια φάση βάζω ακουστικά, δεν μου λέει δεν έχει ήχο. Με βλέπει μία ώρα, παιδεύομαι να βρω τον ήχο, μήπως κάτι χαλάσει τα ακουστικά. Τον κάνω, δεν έχει, λέω, ήχο. Δεν έχει ήχο. No sound. Not available. Ναι, δηλαδή, ρε παιδιά, παίρνετε περίπτερο μέσα στη Microsoft. Έτσι, μέσα στο booth της Microsoft. Δηλαδή, ας είστε και λίγο πιο έτοιμοι. Καταλαβες. Δεν θα το καταλάβω ποτέ αυτό. Πώς διαλέγει η Microsoft τα demo που θα δείξει στο τέτοιο. Ούτε εγώ. Παιδιά, γενικά, η τέχνη του demo είναι λίγο δύσκολη. Δηλαδή, τι εννοώ, το σκέφτομαι με το Crimson Desert που σας θα έχουμε πει σε ένα αναλυτικό βίντεο, ότι μπορεί να έχεις ένα καλό παιχνίδι, αλλά να το παρουσιάσεις με λάθος τρόπο και να αφήσεις λάθος εντυπώσεις. Ναι, εντάξει, το demo είναι πολύ σημαντικό. Είναι κανονικά, αλλά αυτό θα απαιτεί προσπάθεια, ας πούμε. Συνήθως, περισσότεροι developers φέρνουν ένα κομμάτι του παιχνιδιού και το φέρνουν αυτούσιο. Νομίζω ότι αυτό που θέλει είναι ένα vertical slice, που λέμε. Mm. Δηλαδή, ένα κομμάτι κάθετο που να δείχνει τις πτυχές του παιχνιδιού mm-hmm. ολοκληρωμένα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Καθόλου. Αυτό απαιτεί πολλή δουλειά, έτσι. Ειδικά σε πολύπλοκο παιχνίδι. Σωστά. Μέχρι να μάθει ο άλλος μέσα σε ένα λεπτό του μηχανισμού. Δεν γίνεται. Ξεστή, επειδή μιλήσαμε με developers, πολλούς τους είδα αγχωμένους και θέλανε να σε καθησυχάσουν ότι αυτό δεν είναι στο demo, αλλά θα είναι. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις. Δεν το έχουμε έτοιμο στο demo, αλλά να ξέρεις είναι έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή αγχώνονται. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Έχεις κάτι άλλο? Έχω πολλά. Ποιο να πω τώρα, να πω... Λοιπόν, θα πω κάτι, δεν έχω... Είναι στην DHQ κάτι. Ναι, ας πω για το Titan Quest 2. Α, okay. Για το οποίο, για τους fans των action RPG, δηλαδή στυλ Diablo, ξέρω εγώ, με το loot και mm-hmm. stats και αλέκο, δηλαδή σκεφτόμουν τον αλέκο σε το τέτοιο, που, παιδιά, έχει άπειρες επιλογές για customization, να αλλάξεις classes, είναι πολύ ευέλικτο το όλο σύστημα που έχουν φτιάξει και πολύ πολύπλοκο, ενώ ότι έχει πολλές παραμέτρους. Αλλά... μου είπαν και το είδα και εγώ ότι προσπαθούν να εστιάσουμε σε κάτι πιο ανάλαφρο. Δεν θέλουμε να το κάνουμε έτσι βαρύ και ατμοσφαιρικό όπως είναι το περισσότερο από αυτά τα παιχνίδια. Είναι βασισμένο στην ελληνική μυθολογία, είναι πολύχρωμο σχετικά, είναι αρκετά fast paced έτσι όπως mm-hmm. το είδα και νομίζω ότι εγώ δεν το έπαιξα, το έπαιζε κάποιος μπροστά μας. Καταρχάς πανέμορφο, πολύ crisp. Τα εφέ του νερού από τα καλύτερα που είδα φέτος. Μου άρεσε αυτό που είδα. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι φαν τέτοιων παιχνιδιών. Δεν μπορώ να σου πω ότι εκείνη τη στιγμή πορώθηκα ή είδα κάτι που λέω θέλω να το παίξω οπωσδήποτε. Αλλά νομίζω ότι αν κάποιος γουστάει όλη αυτή την εξέλιξη, σταδιακά παίρνω loot, γίνομαι πιο δυνατός, αυτό φαίνεται στην οθόνη, παίζω πολύ με τα stats μου κτλ. Έχει πολύ πράγμα να δώσει. Έρχεται φέτος σε early access, στο τέλος της χρονιάς. Και από του χρόνου που θα κυκλοφορήσει κανονικά θα έρθει και στις κονσόλες, δηλαδή PS5 και Xbox Series, okay. από ό,τι κατάλαβα. Αν σας αρέσει αυτό το παιχνίδι, φαίνεται πολύ τίμιο. Φαίνεται δηλαδή καλή περίπτωση. Το πρώτο το είχα σακατέψει, να ξέρεις. Αλήθεια.
αλλά ξέρεις, παιδί μου, περί τίνος πρόκειται, φαντάζομαι. Ωραία, ωραία. Ναι, ναι. Φαίνεται και από τα βίντεο ότι είναι κοντά στο πρώτο. Δουλεμένο, δουλεμένο. Έχω εγώ να μιλήσω για ένα παιχνίδι. Μια... Ρίχτο. Έχεις εσύ? Όχι, όχι, δώστο. Okay. Παιδιά, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για το Gothic 1 Remake. Το οποίο το είδα στο business booth της THQ με τους δημιουργούς, μόνοι μας. Μπόρεσα, τους ρώτησα, έπαιξα, μου μίλησαν, τους έδωσα και το feedback κτλ. Πρόκειται για, για μια ιστορική επιστροφή ενός παιχνιδιού που έχει αφήσει τη δική του ιστορία στο κομμάτι των RPGs, των δυτικών RPGs. Το βρήκα πάρα πολύ καλοδουλεμένο. Όπως μου είπανε και οι ίδιοι, είναι πολύ handcrafted. Τεχνικά είναι πανέμορφο. Mm. Πάρα πολύ όμορφο. Ωστόσο, από ό,τι κατάλαβα, προσπάθησα να το κάνουν ένα προς ένα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Είναι πολύ πιστό, δηλαδή μας έλεγε: κοιτάξτε αυτή την πόρτα, τη θυμάστε στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα είναι έτσι. Κοιτάξτε αυτό τον πύργο. Πότε βγήκε το πρώτο, ξέρουμε. Τώρα. Έσβησε το φως. Δεν πειράζει. Έσβησε live ένα φως. Δεν πειράζει. Θα το κρατήσουμε δηλαδή. Θα το κρατήσουμε. Έτσι, παιδιά, τέτοια εκπομπή είμαστε. Inferno. Αυθεντική που έλεγα και πριν με τα μυρμήγκια. Ινφέρνο είμαστε. Λοιπόν. Προσπάθησαν από ό,τι κατάλαβα να το κάνουν ακριβώς όπως το πρώτο παιχνίδι. Ωστόσο, τεχνικά είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Πού θέλω να εστιάσω όμως, τι έχουν κάνει τώρα εδώ οι θεούλιδες. Προσπαθούν να προσεγγίσουν το gameplay και το open world κομμάτι έτσι όπως προσπάθησε λίγο η Capcom. Περισσότερο με τον ρεαλισμό και λιγότερο με την game logic. Τι εννοώ, το παιχνίδι δεν έχει HUD, δεν έχει map, mini map. Για να δεις πόσα βέλη έχεις, απλά τα βλέπεις πίσω στην φαρέτρα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, φίλε. Και το Dead Space Quiver, δηλαδή, που το έκανε, το λατρεύω στα παιχνίδια να στο δείχνουν οπτικά το χάρτη. Τα μετράς. Σου μιλάει, δεν έχει waypoints και ιστορίες. Σου λέει το NPC μία πληροφορία και πρέπει εσύ να την σκανάρεις στο μυαλό σου και να βρεις που σου λέει, α, κάπου ψαρεύει. Θα πρέπει να πας σε ένα ποτάμι κοντά. Να ψάξεις μόνος σου σε ένα ποτάμι. Δεν σου έχει καμία απολύτως βοήθεια. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που λένε ότι θα συμπεριφέρονται τα NPC ανάλογα με τις αποφάσεις σου. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να σου πει κάποιος, έλα να με βοηθήσεις να πάμε να κυνηγήσουμε. Αν συμφωνήσεις όλα καλά, θα πάτε να κυνηγήσετε. Αν διαφωνείς και πεις δεν θέλω να κυνηγήσω μαζί σου και τελικά πας να κυνηγήσεις αυτά που θα κυνηγούσε και αυτός, θα μαλώσετε. Θα θυμώσει και θα σε επιτεθεί, ξέρω εγώ. Έχει μια τέτοια δυναμική το open world κομμάτι του και μου αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχει skills. Δεν μαθαίνει skills. Ανάλογα με το ποιους θα μιλήσεις και δεν έχει skill tree και πώς θα αντιδράσεις και τι αποφάσεις θα πάρεις, ανάλογα θα εξελίσσεσαι και σαν παίκτης. Παράδειγμα, όταν ξεκινάς, το σπαθί σου το κρατάς με δύο χέρια και δεν είσαι και πολύ καλός με δύο χέρια. Πηγαίνεις με έναν τύπο, με ένα NPC, σου λέει θες να σου μάθω λίγο να πολεμάς. Παλεύεις μαζί του, πολεμάς μαζί του. Αυτός το κρατούσε με ένα χέρι και ήταν πολύ γρήγορος και σε αναγκαστικά χάνεις. Και σηκώνεται και σου λέει το σπαθί πρέπει να το κρατάς με ένα χέρι, έτσι. Σου μαθαίνει, ας πούμε, κάτι. Και μετά πλέον το σπαθί το κρατάς με ένα χέρι. Ναι, σε άλλο να μπορείς, σε μια άλλη μάχη, να αποκτήσεις κάτι πιο τέτοιο. Αλλά δεν σου το δείχνει με κάποιο τρόπο το παιχνίδι. Δεν ξεκλειδώνει κάποιο skill που πρέπει, ξέρεις. Ναι, ναι. Το βρήκα εξαιρετικό σε αυτό το κομμάτι, παιδιά. Να πω ότι σε όλο αυτό το πακέτο είναι και κάτι άλλο που εμένα μου αρέσει πολύ και μου το είπες πριν μεταξύ μας, ότι δεν είναι τόσο μεγάλο. Ναι, δεν είναι μεγάλο. Είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο, τετραγωνικό χιλιόμετρο, λέει ο χάρτης. Δεν είναι πολύ μεγάλος. Σε διάρκεια είναι περίπου 20 ώρες, αν το πας και μόνο main quest. Συγγνώμη, για να αντιπαραβάλλω κάτι, γιατί το έχω φρέσκο. Το Kingdom Come, νομίζω είπαν ότι ήταν 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ναι, είναι γιγαντή. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι. Βλέπεις τώρα. Αλλά τι είπε. Μ' αρέσει το τένσο, μικρό και ό,τι βλέπεις μπορείς να το επισκεφτείς. Ό,τι βλέπεις και ό,τι βλέπεις είναι handcrafted. Δεν πετάξαμε, λέει, πάνω πράγματα για να γεμίσουμε τον κόσμο. Όλα έχουν μια ουσία που ενδεχομένως να σου δώσουν μια περιπέτεια. Κατάλαβες. Περίπου 20 ώρες. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το main quest, αν κάποιος λέει, μπορεί να πάει λέει και 30, κάπου εκεί. Δεν σκοπεύουμε να κάνουμε ένα μεγάλο RPG.
όπως ναι. λέει τους γίγαντες της αγοράς, θέλουμε να το κρατήσουμε μικρό, όμορφο και handcrafted. Το λέγαν ξανά, ξανά και ξανά. Εγώ το βρήκα εξαιρετικό, το περιμένω πάρα πολύ, μα πάρα πολύ το Gothic. Ναι. Το είχα παίξει το πρώτο, το λατρεύω, στην εποχή του. Εγώ νομίζω ότι είναι το τέλειο remake. Και μιας και μιλάς για handcrafted, θα σας πάω σε ένα άλλο παιχνίδι που έπαθα σοκ. Εδώ κυριολεκτικά έπαθα σοκ, δηλαδή. Σε είδα ενθουσιασμένο πάρα πολύ, ξέρω γιατί θα μιλήσεις. Και του είπα, δεν ήταν ομάδα από. Δεν ήταν κάποιος από την ομάδα, ήταν ένας PR. Γιατί η ομάδα πήγαινε από τη Λευκορωσία. Του είπα, δεν μπορώ να προχωρήσω γιατί είμαι stunned. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι απίθανο αυτό που έλεπα. Λέγεται The Eternal Life of Goldman. Είναι ένα παιχνίδι που φτιάχνουν εδώ και 8 χρόνια, από το 2016. Και είναι όλο handcrafted, σαν να βλέπεις Disney Animation να τρέχει μπροστά σου. Κάποιον. Ακόμα πιο ζωντανό όμως. Αλλά σκέψου ότι είναι platformer, στο οποίο δηλαδή πρέπει να προχωράς. Εγώ δεν ήθελα να προχωρήσω μέχρι να χωνέψω όλα αυτά που βλέπω, γιατί η πρώτη πίστα που μας έδειξαν ήταν, ας πούμε, σε ένα χωριό που καίγεται εκείνη τη στιγμή. Και γίνονται πράγματα παντού, στο background, μπροστά, περνάνε ζωάκια καμένα, ξέρεις. Mm-hmm. Ήταν τόσο ζωντανό, ρε παιδιά, και τόσο ωραίο. Στην παρουσίαση που μας έκαναν, μας είχαν frame by frame το animation του. Okay. Δουλειά, έτσι. Σοκ. Δηλαδή, τον εχθρό που πατάς και θα εξαφανιστεί, το πώς το ρούχο του σκίζεται σιγά σιγά. Θυμάσαι το Metal Slug, πώς μας φαινόταν τότε. Ναι. Τέτοιο σοκ έπαθα. Πόσο ωραίο animation για το Metal Slug και εκφραστικό. Ένα τέτοιο πράγμα. Και τι το ωραίο έχει. Ο χαρακτήρας καταρχάς είναι ένας γέρος. Είναι ένας παππούς με μπαστούνι. Okay. Πρόσεξε, πρωταγωνιστής σε πλατφόρμερ που πηδάει την ώρα. Έχει μπαστούνι. Και πώς λειτουργεί. Παίρνεις για αυτό το μπαστούνι κάποια καινούργια εξαρτήματα. Δηλαδή, μπορεί να βρεις στην αρχή κάτι που βιδώνεις στο πάνω μέρος του μπαστούνιου και σου κάνει σαν ομπρελίτσα. Okay. Και με αυτό πιάνεσαι μετά, γατζώνεσαι. Ή τραβάς πράγματα. Ή μετά από λίγο βρήκαμε ένα stick το οποίο ήταν όμως αλουμινένιο, δηλαδή πολύ πιο ελαφρύ. Οπότε το βάζεις και πηδάς πιο ψηλά. Δηλαδή, έχουν βρει τρόπο να εναλλάσσεις με το stick σου κομμάτια, να το κατασκευάζεις δηλαδή, okay. και να σου δίνουν ιδιότητες. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα. Μας έδειξαν ένα 25 λεπτό περίπου. Μας είπαν ότι νέα για την ημερομηνία θα μάθουμε σύντομα. Εγώ ερωτεύτηκα, παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα είναι συνολικά σαν παιχνίδι. Μας είπε ότι θέλουμε να. Α! Επίσης, πολύ ωραίο. Βασίζεται σε Fables, λέει, και folk stories από όλο τον κόσμο. Oh, αλλά πρόσεξε, από ελληνικές, σλαβικές, νομίζω σκανδιναβικές, δεν θυμάμαι, αλλά όχι ότι έχει συγκεκριμένα κομμάτια, απλά τα πήραν μαζί. Και είναι ιστορίες ναι, ιστορίες που μιλάνε για τη ζωή και το θάνατο γενικότερα και έχουν φτιάξει κάτι δικό τους. Mm. Και μας είπαν ότι θέλουμε πολύ και πιστεύω πολύ στην αφήγησή μας. Okay. Υπέροχο, σας προτείνω να ψάξετε να δείτε το τρέιλερ, να το βάλουμε και στο μοντάζ, άμα είναι, να δείτε λίγο γιατί πρέπει να μιλάμε. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να και πούμε. Ναι. Κάτι επίσης εντυπωσιακό. Έρχεται και στο Switch και, και μου είπε θα είναι 60 frames και στο Switch. Βλέπεις. Εντυπωσιακό. Έχει πέσει δουλειά, φίλε. Έχει πέσει πολύ δουλειά. Έχεις κάτι άλλο. Ναι, να αναφέρω παιδιά ότι δεν θα πούμε αναλυτικά κάτι σε αυτό το βίντεο για τα δύο μεγάλα της Ubisoft που είχε ένα τεράστιο περίπτερο στον εκθεσιακό χώρο. Γιατί για το Star Wars, κατά πάσα πιθανότητα θα έχετε δει review από τον Γκούλη όταν θα ανεβαίνει αυτό το βίντεο. Το παιχνίδι κυκλοφορεί στις 30 του μηνός, οπότε καλύτερα να δείτε άποψη ολοκληρωμένη από καλά, το τελικό παιχνίδι. Και δεύτερον, το Assassin's Creed, στο περίπτερο μέσα στον εκθεσιακό χώρο είχαν πρακτικά το trailer που έχουμε δει όλοι μας, την gameplay παρουσίαση με κάποιες πολύ μικρές έξτρα, στο Summer Game ναι, ναι. με κάποιες έξτρα σκηνές. Και το exclusive πράγμα που είδαμε πίσω στο business area έχει embargo για βαθύ Σεπτέμβρη. Μπορώ να σας πω απλά ότι ήταν μια παρουσίαση, δεν το έπαιξα το παιχνίδι, ήταν μια παρουσίαση από έναν developer και μέχρι εκεί. Μάλιστα. Γιατί έχει embargo. Ωστόσο μιλήσαμε με τον director, ναι, τον ναι, Julian, ναι. Director του Star Wars Outlaws. Είχαμε την ευκαιρία να του μιλήσουμε. Εγώ τον είδα, αυτό που μου άρεσε είναι ότι τον είδα πολύ προσγειωμένο. Δεν θεωρεί ότι πάει να φτιάξει ένα αριστούργημα. Και θα κρατήσω μόνο μία απάντηση που έδωσε. Ότι του είπα γιατί. Οι ερωτήσεις φυσικά βοήθησε και ο Γιώργος. Γιατί διάλεξες αυτό το timeline μέσα στο Star Wars. Ναι, δεν το διάλεξα εγώ. Ούτε εμείς.
μας το είπαν. Α, ναι. Αλλά ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, γιατί εγώ λέει λατρεύω αυτό το κομμάτι, λέει, των Star Wars. Ναι, το να πιο πούμε ανθρώπινο. Ότι το παιχνίδι δραματίζεται ανάμεσα στο The Empire Strikes Back και ναι. το The Return of the Jedi. Έτσι, ναι, δηλαδή ναι, της αρχικής τριλογίας. Έτσι. Δηλαδή σε ένα σημείο που είναι το πιο σκοτεινό, ας πούμε, της ναι. αρχικής τριλογίας. Ναι. Ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, δεν τον είδα ούτε... ξέρεις να λέει πράγματα ότι έχω φτιάξει το καλύτερο παιχνίδι σε όλο τον κόσμο, ούτε το καλύτερο Star Wars παιχνίδι, αλλά ήθελα να μας πει ότι φτιάχνω ένα παιχνίδι Star Wars που δεν έχετε ξαναδεί. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μία από τις ερωτήσεις που είχα κάνει είναι για το εμένα σαν φιλοσοφία ο χαρακτήρας μου θυμίζει πολύ Han Solo. Δηλαδή έχω το sidekick μου, λέει σαν το Τσουμπάκα. Κάπως έτσι σας απάντησε. Κάπως έτσι απάντησε. Ήταν σε κάτι σαν πνευσή μας έτσι κι αλλιώς. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Και μου είπε ότι. Το παιχνίδι στο οποίο βασίστηκε πάρα πολύ, το εκτός Star Wars παιχνίδι που βασίστηκε πάρα πολύ, είναι το Ghost of Tsushima. Κακό για μένα αυτό. Δηλαδή το... Το αγαπημένο σου Γιώργο. Ghost αυτό. Of Tsushima, οκ. Okay. Ναι. Ενδιαφέρον, μάλιστα. Τέλος πάντων. Τι ξεχνάμε, θα σας πω. Καταρχάς πήγαμε, είδαμε και γνωρίσαμε και παίξαμε και μιλήσαμε με την ελληνική αποστολή. Βέβαια. Έτσι, η οποία είχε, ήταν πολύ οργανωμένοι άνθρωποι, πήγανε όλοι μαζί οι Έλληνες σαν μια γροθιά και είχαν ένα booth, το επισκεφτήκαμε, παίξαμε τα παιχνίδια τους, μιλήσαμε με τα παιδιά. Εγώ βρήκα τουλάχιστον 3-4 πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, δεν θα τα αναφέρω. Αλλά αυτό που μου άρεσε είναι ότι κάτι κάνουμε ρε παιδιά. Ξεκάθαρα. Κατάλαβε, δηλαδή σιγά σιγά κάτι κάνουμε και θεωρώ ότι αυτή η ισχύς εν τη ενός η λογική κάτι πάει να κάνει. Σιγά σιγά αρχίζουμε και σηκώνουμε κεφάλι σε αυτό το κομμάτι. Ναι ρε φίλε, είναι πάρα πολύ ωραίο σε μια έκθεση που βλέπεις ότι είναι όλο το gaming να υπάρχει και μια ελληνική γωνιά. Ναι. Μια μπλε γωνιά που έλεγε Games from Greece. Είναι πολύ ναι. ωραίο. Εγώ... Είδα τουλάχιστον 3-4 ενδιαφέροντα παιχνίδια εκεί πέρα μέσα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Εννοείται, να πούμε. Σε όλα τα project. Γιατί και... εντάξει, άλλες χώρες, ας πούμε Πολωνία κτλ., παίρνουν κρατικές επιχορηγήσεις, τρελές κτλ. Εδώ παλεύουν λίγο μόνοι τους. Αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, και αυτό δεν ήθελα οπωσδήποτε να μην το αναφέρουμε. Τι άλλο ρε παιδιά. Έχουμε κάτι άλλο που. Το μπλοκάκι σου λέω γρήγορα. Μήπως και είναι κάτι που ξεχάσαμε. Για πες μας λίγο ονομαστικά, λοιπόν, είναι, τι βλέπω για να πούμε είναι πολλά, έτσι, και ότι πολλά, ξαναλέω, τα έχουμε κάνει αναλυτικά previews, δηλαδή το Reanimal, το Little Nightmares 3, το Civilization 7, το Indiana Jones, το Age of Anthology Retold, το Crimson Desert, ναι, το The First Berserker, το Tower Born, ο Γιώργος βλέπω εδώ πέρα. Είδα το Targon και το Winterbarrow, αυτά είναι πιο μικρά παιχνίδια. Εντάξει, δεν έχω τα κάτι το μέρο. Για Kingdom Come, το είδα, είχαμε κάνει τεράστιο βίντεο. Υπάρχει αναλυτικό... Δεν χρειάζεται να ξαναπούμε. Αναλυτικό. Ξέρετε ποιο δεν αναφέραμε καθόλου. Στην Bandai έπαιξε και αυτό το Awakening, που είναι με την ηθοποιό από το Witcher και τα λοιπά. Α, οκ. Το οποίο, παιδιά μου, νομίζω ότι έρχεται φέτος. Αλλά εγώ αυτό που έπαιξα, το demo ήταν απλά ένα camp εχθρών και σε άφηνε ουσιαστικά να δοκιμάσει σύστημα μάχης. Το οποίο έχει τη ιδιαιτερότητα ότι αυτή, ας πούμε, έρχεται από μια άλλη διάσταση, παίρνει δυνάμεις από μια άλλη διάσταση και μπορεί να βγει από το σώμα της και μπορεί και να κυριεύσει έναν αντίπαλο. Δηλαδή μπορεί να μπει και να τον ελέγξεις. Αλλά όχι συνεχόμενα, μπορεί να κάνεις ένα action, δηλαδή ας πούμε να πας και να πυροβολήσεις. Το στρατηγικό ποιο είναι, ότι μπορείς να κάνεις και steps από τον ένα στον άλλον. Δηλαδή να μπει στον ένα, να πυροβολείς, να μπει στον άλλον και όσο μεγαλώνεις αυτά τα steps και κάνεις αλυσίδα, τόσο πιο πολύ damage κάνουν αυτοί μεταξύ τους. Okay. Αλλά μου φάνηκε αρκετά ανέτοιμο ακόμα. Δηλαδή δεν μου φαίνεται για παιχνίδι να κυκλοφορήσει σε 2-3 μήνες. Ενδιαφέρον είχε σαν τέτοιο, ξέρεις πιο λίγο μου θύμισε στο όλο στυλ σάκι. Αυτό που έπαιξε πέρυσι, τον Banisher, πώς λέγονταν. Banisher. Ναι, και αυτό είχε με φαντάσματα έξτρα και τέτοια. Είχε παρόμοιες δυνάμεις. Τέλος πάντων, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που φαίνεται super sauce αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Βλέπω όμως ότι έχει δυνατότητες, αλλά νομίζω θέλει γυάλισμα κι άλλο. Εκτός και αν το demo μας έδειξαν, είναι πολύ παλιότερο build ή κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ένα ακόμη παιχνίδι που είδα εγώ, αλλά παιδιά δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω γιατί έχουν βάλει embargo, είναι το Expedition 33. Στο booth της Microsoft, στο Xbox, δεν μπορώ να πω τίποτα. Δυστυχώς. Okay. Ίσως το επόμενο frame rate
αν δεν το ξεχάσουμε, να πω και δύο λόγια γιατί το έπαιξα. Τέλος πάντων, αυτά παιδιά σε γενικές γραμμές. Εγώ θεωρώ ότι φεύγω πλούσιος και γεμάτος εμπειρίες από την Gamescom. Περάσαμε πολύ καλά, παίξαμε πολλά παιχνίδια. Με τα παιδιά εδώ πέρα ακόμα μια φορά ζήσαμε το όνειρο του κάθε gamer, για να είμαστε και ειλικρινείς. Αυτό ονειρευόμασταν από μικροί, αυτό κάνουμε. Ευχαριστούμε τον Γερμανό για τη στήριξη όλου αυτού του εγχειρήματος και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Ελλάδα. Πίσω έρχεται νέα σεζόν από Unboxholics, από Inferno, από Frame Rate. Να είστε εδώ συντονισμένοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, για τα λόγια σας, για τα σχόλιά σας, για τις παρατηρήσεις σας και για όλο αυτό εδώ, για όλη αυτή εδώ την αγκαλιά. Που, και βασικά νιώθουμε ότι υπάρχει κάποιος που ακούει και όλο αυτό που κάνουμε έχει ένα αντίκρισμα. Να το πούμε και αυτό. Το ίδιο πράγμα. Το πόσους Έλληνες και παιδιά που παρακολουθούν UH και Inferno είδαμε μέσα στην έκθεση. Ναι, πάρα πολύ. Φέτος περισσότερο από κάθε άλλη φορά και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή μας βρίσκαν παντού. Ναι, ισχύει. Πάρα πολλοί Έλληνες. Και οι Έλληνες που μένουν στη Γερμανία. Ναι, και Κύπροι, κάτι τρελίτσου. Είδαμε κάτι τρελίτσου Κύπρου που κάνανε infiltrate στο business area χωρίς να έχουμε. Βλέπαμε λέει από τα stories σας λέει και μπουκάραμε λέει στο business area χωρίς να έχουμε πάσα. Και δεν ξέρουν ούτε αυτοί πώς μπήκαν. Τέλος πάντων, χαιρετισμού σε όλα τα παιδιά. Αυτά. Τα λέμε. Να είστε καλά. Φιλιά από Γερμανία.